Ελλάδα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η χώρα έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις στο εξωτερικό. Είναι κατάλληλος ο Προκόπης Παυλόπουλος. Άκουσα προηγουμένως ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τον παρουσιάζει, δεν τον εργαλειοποίησε το θεσμό της Προεδρίας ο ΣΥΡΙΖΑ, τον εργαλειοποίησε ο Μητσοτάκης το θεσμό. Το και ο ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε σε αυτή την απέναντι προεδρολογία. Και όπου κάθε μέρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα ήμασταν μαζί. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν μπορεί να λέτε τέτοια πράγματα. Θα με ακούτε και θα με ακούτε με σεβασμό. Με σεβασμό, λοιπόν, ακριβώς. Αλλά το 2015 ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι ακόμα και τον ίδιο να προτείνει. Το σεβασμό είναι ότι δεν θα με διακόπτε. Όχι, αλλά ήμασταν μαζί στο ίδιο κοινοβούλιο. Δεν θέλετε να κάνετε διάλογο. Κάνουμε τους δημοσιογράφους. Θα κάνουμε διάλογο εφόσον σας διακόψω κι εγώ και θα με αφήσω να διακόψω. Όχι. Δεν σας διακόψω, δεν θα με διακόψω. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Το εκχυδάει με αυτόν τον τρόπο και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε απέναντι σε αυτή την εργαλειοποίηση. Δηλαδή, άσε τον Παυλόπουλο. Τι σε πειράζει. Εάν προτείνει άλλο πρόσωπο από την κέντρο αριστερά, που εκεί θα βάλουμε και το κίνημα αλλαγή. Δεν μετέχουμε σε κανένα τέτοιο παιχνίδι εμείς. Τι θα κάνετε. Εμείς δεν μετέχουμε σε κανένα τέτοιο παιχνίδι όπως το είχε εκχυδαίσει, όπως σας λέω, ο Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς δεν θα συμβάλλουμε στην υποβάθμιση του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά, να σας πω κάτι. Τι λόγο έχει ο κύριος Μητσοτάκης να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο στον Παυλόπουλο? Μα πώς συμπεριφέρει. Πέραν το ότι δεν τον είχε ψηφίσει όταν στην προηγούμενη εκλογή. Μα πώς συμπεριφέρεται και λέω, έχει πει ότι δεν θα είναι ο κύριος Παυλόπουλος. Με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να τα πούμε. Να μου δώσετε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εγώ δεν προσωπικό. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι εσείς, να φέρουμε στο στάδιο της Δημοκρατίας. Λέω το εξής. Εγώ δεν επικεντρώνομαι στο Παυλόπουλο. Εγώ τοποθετήκα σε ένα φαινόμενο, αυτό που έχει δρομολογήσει ο Μητσοτάκη σε κρίσιμες στιγμές, μετά την αποτυχία του ταξιδιού του στις ΗΠΑ. Βέβαια, τα βάλετε όλα μαζί, γιατί δεν θα κάνουμε. Βεβαίω, να τα σκεπάσει όλα τώρα και την Αμερική, με την προεδρολογία. Ακούστε με να σας πω, με την προεδρολογία. Που έχει παρασυρθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επειδή στην Ελλάδα το επικοινωνιακό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για αυτόν. Ότι θα βγάζουμε φωτογραφίες από μέσω από μέχρι Κάζο και με αυτή την οτροπία πήγε στην Αμερική. Κύριε Κατσαφάδε, και υπέστημε αυτό που έκανε. Μην είμαστε αγενείς να σας διακόψουμε, αλλά να προχωρήσουμε. Διότι αν ήταν το θέμα ο Μητσοτάκης, δεν μας ένοιαζε. Κύριε Βλάχο, θα απαντήσετε συνολικά, γιατί σίγουρα θα αφήσει αιχμές και για εσάς ο κύριος Βλάχος. Οπότε να το απαντήσετε όλα μαζί. Εμείς τώρα από ό,τι καταλάβαμε από την πρόεδρό σας, από την κυρία Γεννηματά, όταν λέει από την κεντροαριστερά πρόσωπο που είχε ενεργικό παρουσία στα χρόνια της κρίσης, η αποκωδικοποίηση είναι ότι αποκλείει με έναν τρόπο, χωρίς να την ονοματίσει, την κυρία Δαμανάκη. Αυτή είναι μια ερμηνεία την οποία μπορείτε να την κάνετε εσείς, ο οποιοδήποτε είναι καλοπροαίρετος. Κοιτάξτε, όχι. Εμείς δεν μπήκαμε στην ονοματολογία εξ αρχής, απλά περιγράφουμε το πώς θα θέλαμε αυτό το πρόβλημα. Είχε ενεργό παρουσία στα χρόνια της κρίσης, κυρία Δαμανάκη. Από άλλη φορά έχει πει τα ονόματα. Η κυρία Γεννηματά είχε πει επιλέξει. Με συγχωρείτε να το ξεκαθαρίσω. Η κυρία Γεννηματά είχε πει επιλέξει ότι εφόσον προταθεί ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Σιμίτης ή ο κύριος Παπανδρέου, θα τους ψηφίσουμε. Αυτό. Τίποτα παραπάνω, τίποτα άρα έχει δώσει ονόματα. Είπε ότι αν προταθούν. Επειδή όμως ακούγονται και άλλα ονόματα, μήπως αυτή η δήλωση ήταν αποκλεισμού στήριξης του κινήματος αλλαγής. Δεν έχουμε κάνει καμία άλλη αναφορά. Αυτό που λέμε εμείς. Και τώρα ρωτάμε εμείς, κάντε μας μία αναφορά. Είχε ενεργό ρόλο στα χρόνια της κρίσης η κυρία Δαμανάκη. Αυτό θα το κρίνετε εσείς και το κρίνει και ο ελληνικός λαός. Δεν μπορώ εγώ να σας πω αν η κυρία Δαμανάκη ή όχι η κυρία Δαμανάκη. Αν είναι τα κριτήριά σας, εσείς βάλατε. Τα κριτήριά μας είναι από τον προοδευτικό χώρο και την κεντροαριστερά. Να έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε μια δεκαετία όπου δοκιμάστηκε ο ελληνικός λαός. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι πολύ σημαντικό την επόμενη ημέρα, τη μεταμνημονιακή ημέρα, αυτός ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας να εγγυάται ότι θα τρέξουμε προς το μέλλον δεν και δεν θα είναι προϊόν ενός συμβιβασμού της καραμαλικής πτέρυγας με στο ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό συμβολίζει ο κ. Παυλόπουλος. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές εξελίξεις στα διεθνή και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στο προσφυγικό. Είναι ανάστατοι κάτοικοι των νησιών. Ξέρετε ότι οι αυτοδιοικητικοί ετοιμάζουν στην Αθήνα κινητοποίηση τις επόμενες μέρες.